Κοινωνική συμπερίληψη και ανάπτυξη. Αυτό είναι το όραμα της περιφέρειας Πελοποννήσου για τα άτομα με αναπηρία. Αρρωγή σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε να καταστήσουμε την περιφέρεια Πελοποννήσου μια περιφέρεια πρότυπο σε όλες τις λύσεις που μπορούν να αντιμετωπίσουν όλα τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι του αναπηρικού κινήματος. Έχουν γίνει ήδη πολλά πράγματα και είμαστε αυτή τη στιγμή στο στάδιο της προετοιμασίας της δεύτερης φάσης του προγράμματος το οποίο κάνουμε, ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα για τα επόμενα χρόνια που πιστεύουμε ότι θα δώσουν λύσεις σε πάρα πολλά από αυτά τα προβλήματα. Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η προοπτική χρηματοδότησης για την υλοποίηση ενός πλέγματος σχετικών δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Πελοπόννησος 21-27. Σχεδιάζουμε μια σοβαρή, στιβαρή παρέμβαση για τα επόμενα χρόνια στην Πελοπόννησο. Είναι σημαντικό να αναφέρω ότι το πρόγραμμα Αγισίλαος που ολοκληρώθηκε στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς έχει επιλεγεί από την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και Συμπερίληψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως καινοτόμο έργο, το οποίο προτείνεται ως πρότυπο σε άλλες περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είχαμε ξεκινήσει το Αγισίλαο 1 και τώρα πάμε στο Αγισίλαο 2, ένα πρόγραμμα που πραγματικά στήριξε το αναπηρικό κίνημα σε όλη την Πελοπόννησο. Θα συνεχίσουμε το καινούριο πρόγραμμα το οποίο θα δώσει ζωή και ανάπτυξη στο αναπηρικό μας κίνημα. Θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου γιατί πρώτον ότι ξεκίνησε προεκλογικά στην πρώτη του συνάντηση στα γραφεία μας με το αναπηρικό μας κίνημα και επίσης θέλω να τον ευχαριστήσω διότι δέχομαι μεγάλες πιέσεις συνέχεια, πρόεδρε, να ξεκινήσουμε να δούμε τι θα κάνουμε για το αναπηρικό μας κίνημα στην Πελοπόννησο. Αυτό μας κάνει υπερήφανος ειλικρινά που μας στηρίζει.